202 παραστάσεις. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο θέατρο, τις παραστάσεις, τους δημιουργούς και τους συντελεστές. Ζωντανά στο στούντιο του 902. Γιατί το θέατρο αντιγράφει τη ζωή. Ή μήπως το αντίθετο. Με τον Φίλιππο Περιστέρη και τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. 902 παραστάσεις. Εδώ, στον 902, αριστερά στα FM. Φίλες και φίλοι του 902, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στους 902 κύκλους του ραδιοφώνου σας. Επίσης μας ακούτε διαδικτυακά από το πόρταλ του σταθμού στη διεύθυνση www.902.gr και πατώντας το σχετικό πεδίο στο πάνω μέρος της σελίδας που γράφει «Ακούστε ραδιόφωνο». Οι τρόποι επικοινωνίας με το σταθμό είναι τηλεφωνικοί αριθμοί 210-2592-902 και 2592-802, ενώ η επικοινωνία μαζί μας γίνεται από το mail παραστάσεις 902@yahoo.com και επίσης μπορείτε να γίνετε και φίλοι μας στο Facebook πατώντας στη σχετική σελίδα 902 παραστάσεις. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Φίλιππε, καλησπέρα στους ακροατές μας. Έχουμε σήμερα μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Πρόκειται για μια παράσταση από τον κύκλο που έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε παραστάσεις για το ραδιόφωνο σαν αναβίωση αυτών των παλιών όμορφων στιγμών, αλλά με καινούργιο υλικό. Ραδιοφωνικό θέατρο, λοιπόν. Θέατρο στο ραδιόφωνο. Και με τον κύριο Αντωνόπουλο ως πρωταγωνιστή. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και το Στέλιο Ψαρουδάκη. Δύο ηθοποιούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πρωτότυπο, όπως είπες, θεατρικό ραδιοφωνικό δρόμενο. Ναι, και πρόκειται για δάσκαλο και μαθητή, να πούμε. Ναι. Δάσκαλος και μαθητής και στο έργο. Και στο έργο, αλλά και στην πραγματικότητα. Γιατί καθηγητής είναι ο κύριος Αντωνόπουλος και μαθητής του, μαζί και με άλλους, όπως μας αποκάλυψε, συναδέλφους του, παρακολουθούν τακτικά ο Στέλιος Ψαρουδάκης τα μαθήματα που δίνει, που διδάσκει ο κύριος Αντωνόπουλος. Ωραία, να περάσουμε στο θεατρικό, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Το ΚΑΠΑ λέγεται και ελπίζουμε να το απολαύσετε. Το ΚΑΠΑ, του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου. Ραδιοφωνικό μονόπρακτο. Παίζουν οι ηθοποιοί Άγγελος Αντωνόπουλος ως Σέργιος Ελευθεριάδης, Στέλιος Ψαρουδάκης ως μαθητής, αφηγητής Αντώνης Χαλιακόπουλος, φωνητικά Θέλμα Καραγιάννη, μουσική Φίλιππος Περιστέρης, ραδιοσκηνοθεσία Άγγελος Αντωνόπουλος. Στο γραφείο του καθηγητή γραφολόγου Σέργιου Ελευθεριάδη. Ο καθηγητής προσπαθεί να δει με τη διόπτρα του κάποιες υπογραφές σε διάφορα έγγραφα και αποδείξεις που ανήκουν στο μακαρίτη Διομήδη Αυγουστάκη. Διερευνά την πιθανότητα πλαστογραφίας της διαθήκης του ως δικαστικός γραφολόγος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πουλάκι μου, σε πιάσα, νόμιζες που θα ξεφύγεις. Να, η γραμμούλα στο ΚΑΠΑ. Ορίστε, φαίνεται πεντακάθαρα. Στις αναλήψεις του ο πατέρας σου από την τράπεζα υπογράφει καλλιτεχνικά, θα ρίξει και φτιάχνει λεύκομα. Λες και θέτει λεζάντες κάτω από έργα τέχνης. Αυτός είναι άλλωστε ο γραφικός του χαρακτήρας.
Ενώ εδώ στη διαθήκη του η υπογραφή του, δηλαδή η δίθεν υπογραφή του, είναι μεν καλλιτεχνική, αλλά διακρίνονται χαρακτηριστικά σημάδια ανθρώπου νευρικού και ταραγμένου. Αλλά και πάλι η βιασύνη δεν είναι απόδειξη. Η γραμμούλα στο κάπα. Αλλού η κάθετη γραμμή ευθεία, αλλού με μαγκουρίτσα. Δεν γίνεται. Ναι, επιτέλους η υπόθεση ξεκαθάρισε. Ο ένας γιος θέλησε να βγάλει από το παιχνίδι τον άλλο και έκανε πλαστογραφία. Σκοπός του ένας και μοναδικός, να κληρονομήσει όλη την περιουσία του συγχωρεμένου πατέρα του. Έτσι ακριβώς. Και τώρα, ένας καλός καφές να με συνεφέρει από το ξενύχτη, ξημέρωση και δεν έχω βάλει στο στόμα μου ούτε νερό. Α, τι νύστα, Παναγία μου. Και στις 8 θα έρθει και ο μαθητής μου για μάθημα. Πρέπει να ολοκληρώσω την έκθεσή μου για το εφετείο. Να είμαι έτοιμος, γιατί αυτή η υπόθεση πολύ με έχει αγχώσει. Επάγγελμα γι' αυτό. Γραφολόγος, όλη την ημέρα σκυμμένος πάνω από χαρτιά, επιταγές, αποδείξεις, επιστολές. Να αποδείξεις την αλήθεια και το ψέμα, εύκολο είναι. Από μια λέξη, ένα γράμμα, μια τελεία. Να ρίξουμε και λίγο γάλα, γιατί το στομάχι μου έχει δεθεί κόμπος από την υπερένταση. Α, έτσι να πάρεις λίγη δύναμη, κύριε καθηγητά μου. Τι ιστορία και αυτή, τόσες και τόσες περιπτώσεις έχω συναντήσει. Τούτη εδώ κόντεψε να μ' αρρωστήσει. Ένα εξάμεινο ψάχνω να βρω τις διαφορές στο γραφικό χαρακτήρα ενός μακαρίτη. Για να δω, όταν έρθει ο Αριστίδης θα μπορέσει να εντοπίσει την πλαστογράφηση. Ειδικευόμενος είναι, αλλά τόσα το έχω μάθει, αξίζει τον κόπο να παιδευτεί με μια δύσκολη υπόθεση. Περιουσία 3 εκατομμυρίων ευρώ, άφησε ο Ελευθεριάδης. Δεν μπορεί να διέγραψε εντελώς τον ένα του γιο, όλα στο Χριστόφορο, όλα μα όλα, τίποτε στον καημένο τον Ανδρέα. Α, είμαι σίγουρος ότι ο Χριστόφορος διέπραξε το αδίκημα της πλαστογραφίας όταν ο πατέρας του ήταν στο νοσοκομείο και ο αδερφός του ήταν στρατιώτης. Γι' αυτό και την προσβάλλει το παιδί. Ο Ανδρέας είναι ρηγμένος με δόλιο τρόπο. Εκεί στερα σου λένε πως τα μοναχοπέδια βγαίνουν κυκλοθυμικά, εγωκεντρικά και άλλες τέτοιες μπούλες. Βλέπουμε και τα αδέρφια πως συμπεριφέρονται. Ναι, δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Αυτός την έχει κάνει, ο Χριστόφορος. Καμία αμφιβολία. Προς το παρόν να σχαλαρώσω λίγο στην πολυθρόνα, γιατί αν ξαπλώ στον καραπέ, με βλέπω να βυθίζουμε στον ύπνο. Απόλαυσε.
Τι γίνεται, το κεφάλι μου. Τι όνειρο και τούτο Θεέ μου. Με πήρε ο ύπνος στην πολυθρόνα. Ποιος είναι τώρα. Και χτυπάει έτσι δυνατά το κουδούνι. Μάλιστα. Παρακαλώ, παρακαλώ, ποιος είναι. Ο Αριστίδης, κύριε Ελευθεριάδη. Ο Αριστίδης. Ποιος... Α, σου ανοίγω, παιδί μου, αμέσως. Στο τέταρτο, ε! Το ξέρω, το ξέρω. Σας ευχαριστώ. Ορίστε κατάσταση στην ηλικία μου και κάνω ακόμα ιδιαίτερα μαθήματα γραφολογίας για ένα κομμάτι ψωμί. Τέρμα και τελείωσε. Φέτος θα υποβάλω τα χαρτιά μου για συνταξιοδότηση. Δουλεύω σαν το σκυλί για να πληρώνω φόρους και χαράτσια. Και τώρα τελευταία από το Υπουργείο ελάχιστες υποθέσεις μου δίνουν. Γραφολόγος, πραγματογνώμων, 45 ολόκληρα χρόνια και έρχονται σήμερα κάτι παιδάκια, σε πέμπτη θέση και το χειρότερο όλο έχουν και ύφος. Τούτος εδώ όμως μου φαίνεται καλό παιδί, ε. Τέλειωσε τη νομική, καλό το βλέπω, ε. Θα δούμε τι θα βγει. Καλημέρα κύριε Ελευθεριάδη. Συγγνώμη αν σας ξύπνησα, αλλά μου είχατε πει να περάσω όσο το δυνατόν νωρίτερα. Καλά έκανες, γιατί έχω να πάω στο εφετείο σήμερα. Για μια υπόθεση ψηφοδελτίων. Άκουγε. Μέχρι και ψηφοδέλτια διερευνούμε, αγαπητέ μου Αριστίδη. Ψηφοδέλτια? Σε ένα σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών. Σημείωνα πάνω στο ψηφοδέλτιο εκλογής αντιπροσώπων αντί σταυρού δεξιά στο όνομα ένα ναι ή ένα όχι. Κρίθηκε το αποτέλεσμα για μια ψήφο. Υπάρχει λοιπόν ένα ψηφοδέλτιο με ναι το οποίο έχει σβηστεί και δίπλα του ακριβώς έχει γραφτεί το όχι. Όπως τα γράμματα κατ' με είναι του ιδίου, κομπίνα δεν μου φαίνεται να υπάρχει. Οι αντίπαλοι βέβαια ισχυρίζονται ότι ανήκουν σε διαφορετικό γραφέα. Αφού το λέτε εσείς, έτσι θα είναι. Όχι, παιδί μου, μην το ξαναπείς ποτέ αυτό. Στην γραφολογία, να θυμάσαι, λέμε πάντα πιστεύω. Ναι, πιστεύω. Γιατί και εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθος. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν γραφολογικά εργαστήρια και Ινστιτούτα και όχι πανεπιστήμια. Για την Ελλάδα μιλώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αλλά και στο εξωτερικό ο γραφολόγος εικάζει, υποθέτει, νομίζει, πιθανολογεί. Σίγουρος κανείς δεν είναι. Γιατί αυτό? Γιατί η γραφολογία είναι σαν τη φυσιογνωμική. Μπορείς να πεις πως αυτός ο άνθρωπος έχει διαπράξει έγκλημα μόνο από το ύφος που έχει ή τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και να είσαι 100% βέβαιος. Όχι, έχετε δίκιο. Να. Σήμερα... ήθελα να σου δείξω μια υπόθεση που με απασχολεί καιρό. Τώρα μόλις κατάφερα, δηλαδή λίγες ώρες πριν να καταλήξω στο συμπέρασμά μου. Έχω μια σιγουριά μεγάλη, αλλά δεν μπορώ να την υποστηρίξω στο εφετείο όταν παραβρεθώ, δίχως την εισαγωγή μου να αρχίζω με το ρήμα «πιστεύω». Ναι, μα η πίστη προς κάτι δεν εμπεριέχει και τη σιγουριά. Δηλαδή, Αριστίδη μου, αν σου πω ότι πιστεύω πως υπάρχουν εξωγήινοι που παρεμπιπτόντως το πιστεύω αυτό, σημαίνει ότι είμαι έτοιμος να βάλω στοίχημα το κεφάλι μου? Όχι βέβαια, αλλά... Δεν υπάρχουν αλλά. Τη σιγουριά τη δικαιώνουν μόνο οι αποδείξεις. Και στη γραφολογία τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γι' αυτό έχουμε και τους συγκεκριμένους κλάδους που σου διδάσκω. Και όπως θυμάσαι, η δικαστική γραφολογία λέγεται και χαρακτηρολογία.
Προσπαθούμε να παρατηρήσουμε το χαρακτήρα του γράφοντος σε μια κόλλα χαρτί, όπως κάποιος διερευνά τη γλώσσα του σώματος ενός χορευτή ή κάποιου που απλώς περπατά. Θυμάσαι τους έλεγα για τον Αριστοτέλη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και για την παθολογία της γραφής θα πρέπει να κάνουμε κάποια μαθήματα, γιατί θέλω εκεί ιδιαίτερα να ειδικευτείς. Ξέρεις πως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει θέσεις σε κάποια έγγραφα υπογραφές του που να μην μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους, δίχως να επιδιώκει να διαπράξει αδίκημα, απλώς γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Μα πώς γίνεται αυτό, κύριε Ελευθεριάδη? Θα τα μάθεις. Θα μάθεις την πορεία. Άλλωστε το 7ο μάθημα κάνουμε. Έχει υπομονή, όλα θα τα μάθεις. Φαντάσου μόνο τον εαυτό σου να γράφει ένα γράμμα στην υγιή κατάσταση που βρίσκεσαι τώρα και μετά από 5 χρόνια να ξαναγράψεις το γράμμα με την ίδια πένα, τις ίδιες λέξεις και την ίδια πρόθεση, αλλά το χέρι σου να τρέμει εξαιτίας μιας πάθησης, όπως το Πάρκινσον επί παραδείγμα. Πιστεύεις ότι θα είναι αναγνωρίσιμος ο χαρακτήρας σου από κάποιον μη ειδικό? Δίκιο έχετε, θα διαφέρει. Να, τώρα μόλις μου ήρθε στο μυαλό η περίπτωση του Άλντο Μόρο και του Ναπολέοντα. Άλντο Μόρο? Ίσως να μην γνωρίζεις, αλλά η περίπτωσή του είναι από τις πλέον κλασικές στη γραφολογία, όπως και του μεγάλου Ναπολέοντα. Ξέρεις γιατί? Πολύ θα ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, όταν ο Άλντο Μόρο συνελήφθη από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, το γράμμα που υπέγραψε και δόθηκε στη δημοσιότητα δεν είχε καμιά σχέση με τα γράμματα που έγραψε πριν τη σύλληψή του. Ο φόβος ήταν διάθετος σε κάθε λέξη που αποτύπωνε στο χαρτί. Και βέβαια δεν το δίκαιο του άνθρωπος, γιατί ήξερε ότι θα τον εκτελέσουν. Και του Ναπολέοντα? Εκεί να δεις πως υπογράφει σαν λοχαγός
σαν αυτοκράτορας τις δόξες του και πόσο μαραζωμένη είναι η υπογραφή του στην Αγία Ελένη όταν δεν τρέφει πια καμιά ελπίδα να επιστρέψει στη Γαλλία και η κατάθλιψη τον έχει καταβάλει. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Θα υποστήριζα το αντίθετο. Όλα αστραποβολούν στο βλέμμα και τη συμπεριφορά του καθενός μας. Οι νοήμονες το αντιλαμβάνουν αυτό. Τα πάντα εξηγούνται και ερμηνεύονται εκτός... Εκτός ποιου? Του δημιουργού μας. Μόνο αυτόν δεν μπορούμε να αναζητήσουμε επιστημονικά. Γι' αυτό επιστρατεύομαι την πίστη. Θα θέλατε να μου δείξετε την πραγματογνωμοσύνη που μου λέγατε? Ποια ακριβώς, παιδί μου? Αυτή που μόλις σήμερα κατορθώσατε να καταλήξετε σε συμπέρασμα. Ναι. Με τους αδερφούς του Μακαρίτη Αυγουστάκη. Μια στιγμή να ανοίξω το φάκελο. Εδώ υπάρχει. Λοιπόν, για πες μου, Αριστίδη, ανάμεσα σε αυτά τα δύο κείμενα, τι διαφορές παρατηρείς? Το ένα είναι η διαθήκη του και το άλλο μια παλιά επιστολή του προς την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν. Να δω με τη διόπτρα σας, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, παιδί μου. Πώς αλλιώς θα φανούν οι διακυμάνσεις της γραφής του? Δύσκολο να βρεις διαφορές στο γραφικό χαρακτήρα του. Μάλλον φαίνονται να είναι του ιδίου. Ναι, δεν μπορεί. Για ξανακοίταξε προσεκτικά. Μα εσείς μου είπατε ότι ψάχνατε τόσο καιρό και μόλις πριν από λίγες ώρες καταλήξατε στο συμπέρασμά σας. Εγώ με μια ματιά πώς θέλετε να αποφανθώ για μια τόσο δύσκολη υπόθεση και μάλιστα μόνο με 7 μαθήματα δίπλα σας. Κοίταξε το κάπα. Καλά σε παρακαλώ. Προσεκτικά. Το κοιτάζω, μα δεν παρατηρώ κάτι έξω από το χαρακτήρα του. Προσέχεις πως αλλού το γράφει με την κάθε τη γραμμή ευθεία σαν λαμπάδα και αλλού. Με περιστροφή σαν μαγκουρίτσα. Και είναι λόγος αυτός για να βγει πλαστή μια διαθήκη, κύριε Ελευθεριάδη? Δεν σε καταλαβαίνω, παιδί μου. Θες ή δεν θες να διδαχθείς από μένα γραφολογία? Βεβαίως, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Τότε πώς αντιδράς με αυτόν τον τρόπο? Μα πώς αντιδρώ, δεν σας καταλαβαίνω. Σου δείχνω τη διαφορά σε ένα γράμμα και μου απαντάς αν είναι λόγος αυτός για να βγει πλαστή η διαθήκη. Επιμένω ότι δεν είναι λόγος. Και ποιος θα μπορούσε να ήταν τότε, κατά την άποψή σου? Μια μεγαλύτερη ένδειξη γραφής τους, με παραλλαγμένα γράμματα. Εσύ κάθε φορά που γράφεις το ίδιο γράμμα, ας πούμε, το όμικρον, διαφέρει μεταξύ του? Άλλοτε το κάνεις κυκλικό και άλλοτε ο-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 
Μα γιατί αποτελεί θέσφατο η άποψή σας? Τι είπες, ναι μου? Αυτό που ακούσατε. Είσαι αφάδης, μου φαίνεται. Όπως το πάρετε. Δεν το πιστεύω. Ότι ο μαθητής μου με 7 μόλις μαθήματα 2 ώρων έκαστο μου βγάζει γλώσσα. Κι εγώ αρνούμαι να δεχτώ ότι ο δάσκαλός μου ερμηνεύει από τη γραφή και μόνο το χαρακτήρα του άλλου με τόση βεβαιότητα από ένα κάπα. Από πού θα έπρεπε ένας γραφολόγος να το πράξει αυτό? Από περισσότερα στοιχεία και αποδείξεις. Όπως? Τη διάθεση του γράφοντος. Και όχι από ένα και μόνο γράμμα. Η καλλιγραφική γραφή μήπως δείχνει το χαρακτήρα? Ένα μέρος της, ναι. Ποιος είναι λοιπόν? Η καλλιγραφική γραφή αποκαλύπτει άνθρωπο ευτελή και πιθανόν με αγάπη προς τα προσήκοντα. Η ανερχόμενη γραφή? Φιλοδοξία, ζέση, δραστηριότητα, ευδιαθεσία. Η στρογγυλεμένη? Πραότητα, οκνηρία, φαντασία, χαλαρότητα. Σωστά τα θυμάσαι. Η νευρικότητα και η σύγχυση πώς εντοπίζονται γραφολογικά? Με την ηματοειδή γραφή και κυρίως την ανομία. Το κάπα δεν είναι ανώμιο? Και αν προσέξεις, δίχως ζωηράδα? Όχι, κύριε Ελευθεριάδη, το κάπα είναι όπως όλα τα άλλα. Α, θα με τρελάνεις, παιδί μου. Δεν το βλέπεις που έχει αλλού μαγκουρίτσα και αλλού όχι? Και λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα? Ότι διαφορετικό χέρι έχει γράψει τη Διαθήκη.
Και γιατί διαφορετικό χέρι δεν έχει γράψει την επιστολή προς την τράπεζα? Μα γιατί η διαθήκη είναι το πρόβλημα? Ο γιος που επιδιώκει να πετάξει έξω τον αδερφό του. Και γιατί να μην είναι του γιου η επιστολή προς την τράπεζα αντί του πατέρα? Μα είναι δυνατόν? Είναι βέβαια. Ταχυδρομικός την έστειλε. Από ό,τι βλέπω, τη ζητήσατε από τα αρχεία της τράπεζας και την πήρατε. Πού θες να καταλήξεις, Αριστείδη? Εκεί που δεν καταλήγετε εσείς. Για να ακούσω, γιατί θαρώ έχεις ξεπεράσει τα όρια. Εσείς τα ξεπεράσατε, που για μια μαγκουρίτσα σε ένα κάπα βγάζετε απόφαση για λογαριασμού κάποιου που έχει πεθάνει. Ναι, μα διορίστηκα από το κράτος. Και αυτή είναι απόδοση δικαιοσύνης? Αν στοιχειοθετώ την απόφασή μου με αποδείξεις, ναι, είναι. Για ένα γράμμα θα βγάλετε τον άλλο πλαστογράφο. Τι διαθήκη πλαστή? Αυτόν θα το δούμε σε άλλη φάση. Ντροπή σας. Τι είπες? Έξω από το σπίτι μου. Η συνεργασία μας τελειώνει εδώ. Εσύ να φύγεις από το δικό μου παλιόγερε. Αυτό σου παλιόπαιδο. Για γράψε μου το όνομά σου σε μια κόλλα χαρτί. Μα τι κάνεις? Τώρα. Σε παρακαλώ, τι συμπεριφορά είναι αυτή? Τώρα είπα. Θα φωνάξω την αστυνομία. Με το μαχαίρι στο λαιμό, κάπως δύσκολο. Ποιος είσαι? Τι θέλεις? Γράψε μου το όνομά σου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα καταλάβεις όταν έρθει η ώρα, παλιόγερε. Γράψε. Γράφω. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γράμματα έγραφες πριν από λίγες ώρες στην πραγματογνωμοσύνη σου. Πες μου τι θες. Μα δεν μοιάζουν καθόλου. Όχι μόνο το ρο, αλλά και το γιώτα, το δέλτα, το έψιλον. Κύριε Ελευθεριάδη μου, όλα διαφέρουν μεταξύ τους. Μα γιατί? Σε παρακαλώ. Ο Άλντο Μόρο κάπως έτσι θα αισθανόταν, ε? Μίλα. Έτσι δεν θα αισθανόταν? Μίλα, σου λέω. Μίλα, γεροτράγο. Ναι. Κάπως έτσι. Έτσι, μπράβο. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Τι ζήτας από μένα? Ο Μακαρίτης σκέφτηκες αν βρέθηκε στην ίδια θέση με σένα? Πες μου. Μπορεί, ίσως. Πιθανόν. Και είναι αυτό πλαστογραφία? Όχι, εκβιασμός. Συνεπώς μπορεί το κάπα να είναι δικό του, έτσι δεν είναι? Μπορεί. Σε παρακαλώ, τι θες από μένα, πες μου. Τότε πώς αποφαίνεσαι ότι είναι κάποιο άλλο χέρι που το έγραψε? Με πιέζεις το λαιμό, σε παρακαλώ. Σκάσε. Λυπήσουμε. Ξαναγράψε από την αρχή την έκθεσή σου. Μα... Τ' ακούς τι σου είπα? Τι να γράψω? Ότι ως πραγματογνώμων ουδεμία διαφορά προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη σου στη Διαθήκη. Όχι, αυτό είναι αδύνατον. Αντίο τότε, γεροξεκούτη. Τας μια στιγμή στάσου. Παρακαλώ. Θα την γράψω, στο υπόσχομαι. Μόνο πες μου, γιατί? Για την απονομή δικαιοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο? Με αυτόν. Και τι σε νοιάζει εσένα, μια ξένη υπόθεση είναι. Μαθητής σου είμαι. Μαθητής μου. Μα εσύ γίνεσαι κριτής μου και μάλιστα με ένα στιλέτο καρφωμένο στο λαιμό μου. Το γραπτό μου κρίνεις, κύριε γραφολόγε. Οφείλω να το υπερασπιστώ. Ποιο? Αυτό που άκουσες. Το γραπτό σου. Το γραπτό μου. Θες να πεις? Εγώ έγραψα τη Διαθήκη. Εσύ? Ακριβώς. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει? Ποιος είσαι? Ο Χριστόφορος. Ψέματα λες, Αριστείδη, λες ψέματα. Γιατί? Μου ζήτησες ταυτότητα όταν γράφτηκα στο εργαστήριό σου? Μόνο τα δίδακτρα του Μηνός απέτησες να καταβάλω στην ώρα τους. Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι αυτό, κύριε γραφολόγε. Θεέ μου, θες να πεις? Τι? Για να δω, θα το βρεις. Ξερόλα των δικαστηρίων.
Με αυτόν τον τρόπο πίεσες τον πατέρα σου, αυτό θες να μου πεις? Ακριβώς. Γραπτό μας είναι και αυτό που υπαγορεύουμε, όχι μόνο ότι αποτυπώνει το ιωδήποτε χέρι. Μα γιατί αυτό, παιδί μου, γιατί... Τι περίεργο. Η Γέρη και τα παιδιά να βρίσκονται συνεχώς με ένα «γιατί» στο στόμα. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Ακούω την απορία σου, κύριε καθηγητά. Γιατί μισείς τον αδερφό σου? Τον εταίρο Θαλία, Ανδρέα. Εταίρο... Βέβαια. Ίδιος πατέρας, άλλη μάνα. Και πού είναι το κακό? Ότι έζησε με εκείνον και όχι με μένα. Καταλαβαίνω. Αλλά εσύ φτάνεις στα άκρα. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά η γραφολογία δεν τα διδάσκει. Τα ξέρει μόνο η ψυχή του καθενός. Έτσι αποδίδεις όμως δικαιοσύνη. Είναι ο μόνος τρόπος. Αυτός πήρε τη στοργή και το χάδι του και εγώ τώρα θα πάρω τα λεφτά του. Είπαμε, δίκαιο μοίρασμα. Εκτός και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θεέ μου. Υπάρχει Θεός, κύριε γραφολόγε? Υπάρχει, παιδί μου. Ναι, και πού ακριβώς είναι? Κρύφτηκε σε κάποιο σύννεφο και δεν τον βλέπω, για πες μου, πού είναι? Με πονά, σε παρακαλώ. Γράψε. Με πονά. Γράψε. Σε παρακαλώ, με πονά. Με πονάς, λυπήσουμε. Σκάσε και γράψε. Με πονάς, Αριστίδη, παιδί μου. Σε ικετεύω, σύνερθε. Αριστίδη, Αριστίδη. Χριστόφορε, είπαμε. Τόσο γρήγορα ξεχνάς τα ονόματα των πελατών σου, κύριε Ελευθεριάδη. Χριστόφορε. Γράψε. Τι θες? Εκ της ως άνω ερεύνης, συγκρίσεως και αντιπαραβολής των υπόψιν ημών τεθέντων εγγράφων, τη βοηθεία των προστούτων τεχνικών μέσων και επιστημονικών οργάνων και εκ των σημειωθησών παρατηρήσεων και σκέψεων εις ας ειδικότερον αναφερόμεθα, καταλήξαμε εις το συμπέρασμα. Η Διαθήκη του Διομήδη Αυγουστάκη κρίνεται εξ ημών γνησία και αυθεντική. Γράφτα, Παναθεμάσαι, όπως τ' άκουσες, εμπρός! Γράφω. Απόλαυσες.
απόψες. Το Κάπα, του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου. Ραδιοφωνικό μονόπρακτο. Άγγελος Αντωνόπουλος ως Σέργιος Ελευθεριάδης. Στέλιος Ψαρουδάκης ως μαθητής. Αφηγητής Αντώνης Χαλιακόπουλος. Φωνητικά Θέλμα Καραγιάννη. Μουσική Φίλιππος Περιστέρης. Ραδιοσκηνοθεσία Άγγελος Αντωνόπουλος.